Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1008 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη και το κεφάλαιο Β, εδάφιο 1. Σελίς 1008, εδάφιον 1. Σελίς 1008, εδάφιον 1. Β κεφάλαιο. «Κι εγώ, αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου εις σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι μη ήσουν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Κι εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δεν είναι η πίστη σας, ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων. Σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη και την αποκεκριμένη. Αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει δεν ήθελον σταυρώσει το Κύριον της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων γιγνώσκει τα του ανθρώπου ημί το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό, ούτω και τα του Θεού δις γιγνώσκει ημί το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις Αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικός ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει Αυτόν? Εμείς όμως έχουμε το νουν του Χριστού. Κι εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλασα σε πότσα και ουχίστερε άντροφην, διότι δεν δίναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδέ τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και ερείς και διχόνιε, δεν είσαι σταρκική και περιπατείτε κατά άνθρωπον? Διότι όταν λέγει τις εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ άλλος δε εγώ του Απολλός, δεν είστε σαρκική. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός, παρά υπηρέτη δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι ένα, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί, εσείς είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάρη του Θεού την δοθήσα εις εμέ ως σαφώς αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πως οικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτων, χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός είναι το οποίο υποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Αν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Αμήν. Ομολογεί
την αποκάλυψη ο Απόστολος Παύλος, την οποία έλαβε από το Θεό, ότι αν και μπορούσε με υπεροχή λόγου και σοφίας να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε αυτούς, καθώς εγνώριζε απόλυτα το Λόγο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, αφενός μεν, αφετέρου δε καθώς εγώ γνώριζε κατά πάντα εξ Αποκαλύψεως τα μυστήρια, τα αποκεκριμένα και αποκεκαλυμμένα πρόσφατα τότε δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν θα μπορούσε με υπεροχή λόγου και σοφίας να κηρύξει το Ευαγγέλιο και με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας επίσης να επιμείνει, εάν δεν θεωρούσε ότι αυτός ο τρόπος του κηρύγματος, της διδασκαλίας, του ευαγγελισμού, αλλά και της παρουσίας του ανθρώπου ενώπιον της παρουσίας του Θεού και των ανθρώπων, είναι εντελώς αποτυχημένος, γιατί αυτό δεν γίνεται. Τα αποτελέσματα, τα καλά και η καρποφορία, η μεγάλη, δεν έρχεται από την μεγάλη σοφία που έχει αποκαλύψει ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά τα αποτελέσματα, τα καλά και η ευλογία στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, γίνεται, υπάρχει, είναι δυνατόν να χαριστεί από το Θεό στους ανθρώπους μόνο όταν ο άνθρωπος κατανοήσει ότι με τη δύναμη και τη σοφία του ανθρώπου δεν υπάρχει αποτέλεσμα παρά μόνο με τη δύναμη του Θεού και την οδηγία και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Αν δεν καταλάβει ότι τα παιδιά του Θεού πάντες είναι και πρέπει να είναι διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό δεν πλησιάζει, αν και θα μπορούσε, όπως είπαμε, ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με ταπείνωση, ώστε να υπάρξει απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως στα ελάχιστα ταπεινά λόγια τα οποία εκφράζει και τα οποία είναι στηριγμένα μόνο στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι εσταυρωμένος. Και είναι μεγάλο μυστικό που μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει στον άνθρωπο, ότι δεν μπορείς να έχεις κανένα αποτέλεσμα στην προσωπική σου, την πνευματική σου ζωή, και όχι μόνο, και στην επαγγελματική σου και στην οικογενειακή σου και σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σου, χρησιμοποιώντας λόγια πολλά, αληθινά, αλλά κινούμενα από την ανθρώπινη σοφία και τη δύναμη. Ενώ αποτελέσματα θα έχεις αν πας ταπεινά, λες λίγα, ώστε ο Θεός να κάνει πολλά. Όσο, και αυτό είναι το μήνυμα αδερφοί, πιο πολλά λες και κάνεις, τόσο πιο λίγα θα κάνει ο Θεός, θα λέει και θα κάνει. Όσο πιο πολλά λες και κάνεις, τόσο πιο λίγα θα λέει και θα κάνει ο Θεός. Και όσο πιο ταπεινά λίγα λες και κάνεις, τόσο πιο πολύ θα αποδεικνύεται η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έχει βρει ένα μεγάλο μυστικό. Εάν πρέπει να πω, θα πρέπει να πω για τις αδυναμίες μου, για τις ασθένειές μου, για τις ταλαιπωρίες μου, για τις θλίψεις μου, για τους φόβους μου, για τις αγωνίες μου, και ποτέ δεν θα πω αυτά που έκανε ο Θεός με μένα και που έκανα εγώ ή που ξέρω εγώ. Γιατί όταν εκφράζω και καυχαίμαι μάλιστα στις αδυναμίες μου, στις θλίψεις μου, στις ταλαιπωρίες μου, τότε και μόνο τότε η δύναμη του Θεού αποδεικνύεται τελεία στη ζωή μου.
δύο δρόμοι. Ή εσύ θα περπατάς με τη σοφία σου και θα χάνεται η σοφία και η δύναμη του Θεού, ή θα περπατάς με την ταπείνωσή σου, με την αδυναμία σου, για να αποκαλύπτεται η σοφία και η δύναμη του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει καλά, γι' αυτό έτσι πάντοτε περπατάει. Να προσέξουμε, αδελφοί, τις σκέψεις μας, τα επιχειρήματά μας, τα σωστά, πιθανόν μπορεί και όχι, αλλά εγώ λέω τα σωστά, είτε που φέρνουμε στον εαυτό μας, είτε που φέρνουμε στη γυναίκα μας ή στον άντρα σας, είτε που φέρνουμε σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρισκόμαστε. Αυτά απομακρύνουν τη δύναμη του Θεού και την καρποφορία του Θεού, γιατί χάνεται η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Όσο πιο λίγα, όσο πιο κρυμμένος είναι ο άνθρωπος πίσω από το σταυρό του Γολγοθά, ομολογώντας μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, τόσο πιο πολύ βρίσκει χώρο ο Θεός, αφήνει χώρο ο άνθρωπος στο Θεό, για να αποκαλύψει ο Θεός και να αποκαλύπτει ο Θεός τη σοφία Του, τη δύναμή Του και τα αποτελέσματα που μόνο ο Θεός μπορεί να φέρει, και τη μεγάλη καρποφορία. Δεν βοηθάει η πολυλογία ή οι σκέψεις οι πολλές. Αντιθέτως, βοηθάει να είσαι ταχύς στο να ακούς και βραδύς στο να μιλάς. Είτε με τον εαυτό σου, με τη σκέψη σου, είτε με τη γυναίκα σου και με τον άντρα σου, είτε με την οικογένειά σου, είτε σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ή θα εμπιστευθούμε τον Θεό που ευαρεστείται στους ταπεινούς και δοξάζει το όνομά Του, ή θα εμπιστευόμαστε τη σοφία μας, τη σύνεσή μας και τη δύναμή μας και θα απομακρύνεται ο Θεός. Είναι απόφασης, είναι αποκάλυψης, είναι το θέλημα του Θεού. Διάλεξε ποιο δρόμο θες να περπατάς. Η σκέψη σου και οι επίνοιες της καρδιάς σου σε απομακρύνουν από το Θεό και απομακρύνει το Θεός από σένα. Η ησυχία σου και η πεποίθησή σου στο Θεό σε κάνουν να πλησιάζεις στο Θεό και να αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού στη ζωή σου. Είναι θέμα επιλογής. Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θα είναι δύναμη η δική σου, η οποία θα προέρχεται από τον Παντοδύναμο. Με τις δικές σου προσπάθειες, τα δικά σου επιχειρήματα θα σε καταστήσουν άνθρωπο όχι πνευματικό, αλλά φυσικό και γήινο. Αδύναμο και άθλιο. Χωρίς καμία ελπίδα της δύναμης του Θεού. Το έχω πει και άλλη μια φορά θέλω να το πω, ότι τα μεγαλύτερα λάθη τα έχω κάνει όταν είμαι βέβαιος. Και τα περισσότερα καλά τα έχω κάνει όταν δεν ξέρω τι να κάνω και ρωτάω τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας τη σοφία την ανθρώπινη, λέει: εμείς λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων, όχι σοφία του αιώνος τούτου, ούτε των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, αλλά λαλούμε σοφία Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, είναι μυστηριώδης και κεκριμένη, την οποία όμως ο Θεός προώρησε πρώτο των αιώνων, προσέξτε, εις δόξα ημών. Όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε, όσους προώρησε τούτους και εκάλεσε, όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Αυτή λοιπόν τη σοφία, τη μυστηριώδη που είναι αποκεκριμένη, την προώρησε ο Θεός προαιώνων να τη φανερώσει σε μας για να μας δοξάσει. Υπάρχει λοιπόν
ο ένδοξος ενώπιον του Θεού και υπάρχει και ο άδοξος. Η γυνή είναι δόξα του ανδρός, αλλά μπορεί να γίνει και εσχήνη του ανδρός. Και όλα εξαρτώνται από το ποια σοφία και ποια συμπεριφορά, ποια σοφία επιλέγεις και ποια συμπεριφορά επιλέγεις. Γιατί είναι και γραμμένο ότι εκείνα τα οποία οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτά ο Θεός τα ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Αυτά που ξέρεις λοιπόν είναι έξω από αυτά που οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Κατάλαβες για ποια πράγματα αγωνίζεσαι, αλλά και πού θέλει να σε οδηγήσει ο Θεός, επειδή σε αγαπάει. Σε πράγματα τα οποία οτίον δεν ήκουσε, οφθαλμός δεν είδε, σε καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Σε αυτό το όρος, το Άγιον, το Μέγα, θέλει να σε ανεβάσει ο Θεός και δεν μπορεί, γιατί προτάσουμε προτάσεις που πρέπει να σήμερα να το γκρεμίσουμε, προτάσεις την άποψή σου, τη γνώμη σου, τη σοφία σου, και μάλιστα τη βασίζεις πάνω στο Λόγο του Θεού, με αποτέλεσμα να είσαι εκτός θέματος, όπως ο Σοφάρ. Τα λόγια του άψογα, αλλά ήταν εκτός θέματος, άχρηστα. Το φάρμακο πάρα πολύ καλό, αλλά αντίθετο από την αρρώστια. Με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην θεραπεύει, αλλά να δημιουργεί και μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εις ημάς ο Θεός όμως αποκάλυψε αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, δια του πνεύματος αυτού. Γιατί δια του πνεύματος αυτού το αποκάλυψε? Επειδή μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να ερευνήσει τα βάθη του Θεού. Όπως μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου ξέρει τα μυστικά του ανθρώπου, έτσι και μόνο το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορείς να αποκαλύψεις, να σου αποκαλυφθεί, να κατανοήσεις τα αληθινά, όχι αυτά που φαίνονται, αλλά αυτά που κρύβονται. Όχι αυτά που ξέρεις, αλλά τα διπλάσια από αυτά που ξέρεις τα αποκεκριμένα. Γι' αυτό και ο Θεός, μέσα στη μεγάλη χάρη που έκανε στον άνθρωπο, αποφάσισε να του δώσει αυτό το πνεύμα, το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, για το οποίο πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν και πολλοί ακόμη αντιστέκονται. Κι όμως είναι η χάρις του Θεού που μεταβάλλει τον άνθρωπο από φυσικό, που γνωρίζει αυτό που διαβάζει, τη σοφία την αποκαλυμμένη, αλλά μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να καταλάβει, να κατανοήσει τα διπλάσια, τα κεκριμένα, τα μυστηριώδη, που κανένας των ανθρώπων δεν μπορεί να γνωρίσει τα βάθη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, λαλούμεν ουχή με λόγους διδακτούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με λόγους, αλληλούια, διδακτούς Πνεύματος Αγίου. Γιατί μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου ερμηνεύονται τα πνευματικά στους πνευματικούς. Άρα δύο προϋποθέσεις: το Πνεύμα το Άγιο εδόθη στον άνθρωπο για να αποκαλύψει τα διπλάσια, τα μυστηριώδη, τα αποκεκριμένα. Γι' αυτό εδόθη, για να μας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Αλλά αυτά τα
τα πνευματικά τα ερμηνεύει στους πνευματικούς. Αλλιώς θα τα ερμηνεύει, αλλά επειδή ο φυσικός άνθρωπος δεν τα δέχεται, γιατί είναι μορία σε αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, θα τον διδάσκει, αλλά αυτός δεν θα καταλαβαίνει τίποτα, γιατί δεν θα τα δέχεται, γιατί δεν είναι πνευματικός, γιατί είναι σαρκικός, αναγεννημένος, βαφτισμένος εν είδα της άφεση αμαρτιών, πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά αδυνατεί ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας να αποκαλύψει τα πνευματικά σε αυτόν, γιατί δεν είναι πνευματικός και είναι φυσικός, φυσικότατος άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, επειδή δεν είσαστε πνευματικοί και είσαστε σαρκικοί, γι' αυτό δεν μπορώ να σας μιλήσω ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς νήπια Χριστού. Και όμως η εκκλησία αυτή είναι γεμάτη από το λόγο, από και καλυμμένος ο λόγος και από και καλυμμένη γνώσης του Θεού, δεν μένουν πίσω σε κανένα χάρισμα και προσμένουν με αποκάλυψη τον ερχομό του Κυρίου. Αλλά επειδή στους πνευματικούς τα πνευματικά ερμηνεύονται δια Πνεύματος Αγίου, αυτοί δεν έχουν αυτή την αποκάλυψη που θα τους οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια και που θα διαμορφώνει μια τελείως διαφορετική ζωή από την ζωή του φυσικού ανθρώπου, μια τελείως διαφορετική ζωή, πνευματική ζωή στον πνευματικό άνθρωπο, που θα τον προχωράει όλο και περισσότερο στα βάθη του Θεού και όλο και περισσότερο στο να αποκαλύπτεται εντελώς ο παντοδύναμος Θεός. Εκεί θέλει να σε πάει, να μας πάει σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Εκεί θέλει να μας πάει ο Θεός. Όχι να βλέπουμε με τα μάτια αυτά τα φυσικά και να κατανοούμε τα γεγονότα, τα συμβάντα και το περιβάλλον μας με φυσικό τρόπο, αλλά θέλει πίσω από αυτά, αυτά που υπάρχουν πίσω από αυτά που βλέπεις, δια Πνεύματος Αγίου να σου φανερώσει ο Θεός αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα του και κανένας άλλος δεν τα ξέρει για να στα φανερώσει εκτός από το Πνεύμα του Θεού. Να λοιπόν ένας άνθρωπος διαφορετικός, με αποκάλυψη, με φανέρωση, με λόγο σοφίας, με λόγο γνώσεως, με καρπό πολύ. Ο καρπός του μένει. Ένας άνθρωπος διακεκριμένος που δεν στηρίζει τη ζωή του στην ανθρώπινη βοήθεια ή στην ανθρώπινη σοφία ή στην ανθρώπινη υποστήριξη ή στην ανθρώπινη γνώμη ή στην ανθρώπινη σοφία του, αλλά στηρίζει τη ζωή του στη διδαχή του Πνεύματος του Αγίου, φροντίζοντας να αποβάλει κάθε χαρακτηριστικό σάρκας και φυσικού ανθρώπου, προσέχοντας τα απλά, να μην υπάρχει μέσα του φθόνος, αίρης, διχόνοιες και οτιδήποτε σαρκικό. Γι' αυτό, επειδή είναι άνθρωπος όμως ουτιδανός και αμαρτωλός και όλα αυτά μπορούν να συμβούν στη ζωή του και συμβαίνουν στη ζωή του, ξέρει ότι πρέπει να ετοιμάζει την καρδιά του.
πρέπει να ετοιμάζει την καρδιά του για να μπορεί να υψώσει χείρας καθαρά στο Θεό. Με παρησία να στέκεται στην παρουσία του Θεού. Γνωρίζοντας ότι είχε φθόνο, τον καταδίκασε και ζήτησε το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει. Είχε παράπονο, τα καταδίκασε και ζήτησε από το Θεό το αίμα του Χριστού να τα αποβάλει. Έχει γκρίνια, έχει ζήλια, αισθάνεται αδικημένος, τα καταδικάζει. Γιατί δεν θέλει να δικαιωθεί ως προς την αδικία που του έχουν κάνει, αλλά θέλει να διδάσκεται μέσα από τα βάθη του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου και να γνωρίζει πραγματικά τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να μπορεί να εκλέγει το τίμιον, να απορρίπτει το αχρίον, για να μπορεί ο Θεός να τον χρησιμοποιεί σαν το δικό του, σαν το στόμα του Θεού. Γι' αυτό προσπαθεί και αγωνίζει το Απόστολος Παύλος, προσέξτε, λέει στους Κορινθίους, και ο Ιησούς Χριστός αγωνίζεται, τον βλέπω, το ξέρω. Προσέξτε, αποβάλλατε, καθαρίστητε, μετανοήσατε, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, ζητήσατε τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα είστε αληθώς παιδιά του Θεού. Όσο όμως υπάρχει μέσα φρόνημα σάρκας, τόσο ο Θεός εξασθενεί, απομακρύνεται και ο παράκλητος είναι αδύναμος στη ζωή μας, παρόλο που αγωνίζεται πληρώνοντάς μας με Πνεύμα Άγιο να μας φέρει σε εκείνη τη γωνιά, τη μοναδική, που θα σε πάρει και θα σε μετατρέψει από φυσικό άνθρωπο σε πνευματικό, για να σου ερμηνεύσει τα πνευματικά βγαλμένα μέσα από τα βάθη του Θεού, μέσα από την αποκάλυψη του παντοδυνάμου. Γι' αυτό μη βλέπετε σε ανθρώπους, τους λέει, μη στηρίζεστε σε ανθρώπους, μην ελπίζετε σε ανθρώπους, όσο και πνευματικοί κι αν είναι, όπως ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Απολλός. Η όρασις είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Χιγκάρτια, πρόιστ. Η όρασις είναι μόνο ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θα ζωοποιήσει, θα μεταμορφώσει, θα μεταβάλει τη ζωή σου και θα σε κάνει από φυσικό άνθρωπο σε αετό, που θα πετάς στα ύψη και στο όρος το Άγιο του Θεού. Μόνο ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Γιατί ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να κάνει, μόνο να σκάψει, να φυτέψει και να ποτίσει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός να αυξήσει. Η πίστη μας δεν είναι από λόγια, να μην είναι η πίστη μου μέσα μου, μέσα σου, να μην είναι από λόγια ανθρωπίνης σοφίας, αλλά είναι να είναι με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δεν είναι να αγαπάς τον παράκλητο μόνο, απαραίτητο. Δεν είναι να πληρούσε Πνεύματος Αγίου, απαραίτητο. Αλλά είναι να εξητήσεις ο παράκλητος να σε οδηγεί σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου στα βάθη του Θεού, για να σε αποκαλύπτει εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίον δεν ήκουσε, καρις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, άλλο ο Θεός ετοίμασε στους αγαπώντας Αυτόν. Πρόσεχε λοιπόν, πρόσεχε το φθόνο, την έρηδα, τη διχόνοια, το παράπονο, την κρίνια. Πρόσεχε, γιατί αυτά σε καθιστούνε σαρκικό και θα σε οδηγήσουνε στην ασέβεια.
Ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού που μπορεί να μας καθαρίσει από όλα αυτά, ώστε ο Παράκλητος να μας βγάλει από την ασέβεια και να μας οδηγήσει στον αγιασμό, στο όρος του Κυρίου του Άγιον. Να μας φτάσει έως τρίτου ουρανού, να μας αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Και όλα αυτά εξαρτώνται από το πώς οικοδομούμε, πώς οικοδομείς. Ο Απόστολος Παύλος, με τη σοφία του Θεού, σαν σοφός αρχιτέκτον έθεσε ένα λίθο πάνω στον οποίο οικοδομούμε και δεν υπάρχει άλλος λίθος παρά μόνο ο Χριστός. Μόνο αυτός ο λίθος υπάρχει. Αλλά πάνω σε αυτό το λίθο που σε όλους μας απεκαλύφθη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς οικοδομείς εσύ. Όχι η γυναίκα σου, όχι ο άντρας σου, όχι ο πρεσβύτερος, όχι ο ποιμένας, όχι ο διάκονος, όχι ο παλιός αδελφός, όχι ο καινούριος αδελφός. Πώς οικοδομείς εσύ, αδελφέ μου και εσύ, αδελφή μου. Μπορείς να οικοδομήσεις με τον εύκολο φυσικό τρόπο, ξύλα, χόρτα, καλάμια, όπως οι ηθαγενείς. Με υλικά σαλευόμενα που χάνονται. Είτε με αέρα, είτε με βροχή, είτε με ποτάμια, πολύ περισσότερο με τη φωτιά. Αν όμως οικοδομείς με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους που μόνο μέσα από το θησαυρό που είναι και κρυμμένος στα βάθη του Θεού, μόνο μέσα από τη σοφία τη μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, θα μπορέσεις να βρεις και μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Υλικά δηλαδή που θα βρίσκεις εσύ, ο ένας άνθρωπος, ή που θα του δίνονται από ανθρώπους, ο άλλος άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, ή από υλικά που θα σου δίνει απευθείας από το Θεό ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Διάλεξε. Διάλεξε. Εγώ θέλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Βεβαίως είμαι άθλιος, βεβαίως είμαι ουτιδανός, βεβαίως είμαι ασήμαντος, βεβαίως είμαι μικρός, αλλά ο Κύριος μου είναι παντοδύναμος. Ο Κύριος μου είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Ο Κύριος μου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που κατοικεί στα δεξιά του Πατρός και δόξα στο Θεό προσεύχεται για μένα να μου ανοίξει τους οφθαλμούς, τα αυτιά, την καρδιά, τη διάνοια, ώστε ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, να παίρνει μέσα από τα βάθη του Θεού, να μου δίνει για να οικοδομώ στη ζωή μου, να μου δίνει αυτό στα υλικά, την αποκάλυψη, τη χάρη, τη σοφία, τη δύναμη, την απόδειξη Πνεύματος και δυνάμεως. Ο Παράκλητος να μου δίνει τα υλικά, όχι εγώ να τα βρίσκω. Γιατί εγώ τι θα βρω, χόρτα, ξύλα και καλάμια? Πού να βρω το χρυσάφι που είναι κρυμμένο μέσα στα βάθη της γης? Πού να βρω το ασήμι που είναι κρυμμένο μέσα στα βάθη της γης? Πού να βρω τους λίθους, τους πολύτιμους που είναι κρυμμένοι μέσα στα βάθη της γης? Μόνο ο Παράκλητος μπορεί να βρει τους θησαυρούς, τους μυστηριώδεις, τους κεκριμένους, τη σοφία του Θεού από τα βάθη, όχι της γης, από τα βάθη του Θεού, και να μου τα δώσει στα χέρια μου και να πει τώρα οικοδόμησε. Τώρα οικοδόμησε. Και μη φοβάσαι, ασφάλεια θα υπάρχει, δόξα θα υπάρχει, καρποφορία μεγάλη και αποτέλεσμα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι την αμαρτία σου, τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου. Μη φοβάσαι. Υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού. Μη φοβάσαι την αδυναμία σου, τη μικρότητά σου, την αγνωσία σου. Υπάρχει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και μη φοβάσαι ότι ο Θεός θα σε αφήσει και θα σε εγκαταλείψει. Υπάρχει η αγάπη του Θεού Πατρός,
που σε αγκαλιάζει και κανένας δεν μπορεί να σε πάρει από την αγκαλιά του και από τα χέρια του Χριστού. Πρόσεξε μόνο. Φθόνο, έριδα, διχόνοια, ακαταστασία, φιλονικία, παράπονο, καταδίκασέ τα. Ετοίμασε την καρδιά σου, καθάρισε την καρδιά σου και σήκωσε στο χέρι σου το Θεό, γιατί σε αγαπάει και για σένα έχει ετοιμάσει αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και η σκουαρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν ποτέ. Τα έχει ετοιμάσει να στα χαρίζει από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.